Θα κυκλοφορήσουν. Και εγώ μια φορά. Λοιπόν, στο σημείο όμως αυτό εγώ. Άντε, πάρτο. Άντε, δώστε το πάρτο. Εγώ άρχισα το τηλέφωνο. Πάρτο και κρύψτε και άμυστο. Το υδραυλικό για να κρύψει το υδραυλικό. Έλα, κάτσε, Ελένη, υδραυλικό. Στο σημείο αυτό, για να μην συγχυστώ παραπάνω, λέω να πάμε να ασχοληθούμε με την Μέρη Σινατσάκη που την είδαμε σήμερα να κάνει την πρεμιέρα της ουσία στο πρωινό του Μέγκα. Πάνε, ξέρετε τι. Είσαι έτοιμη, σε βλέπω. Την είδαμε παντού όμως. Θέλετε στην κουζίνα, θέλετε την ώρα που έβαφε ο Γιαννέτος, ναι. Θέλετε στο πάνελ. Γιατί όχι. Ξέρεις μόνο που δεν την είδαμε. Πού? Όταν έκανα συνέντευξη. Όταν κάνανε συνέντευξη στη Ζέτα Ντούκα, να σμπρώξει λίγο την. Να σμπρώξει λίγο την Φέη Σκορδά και το Λιάγκα και να μπει στη μέση. Ναι, αλλά και κόμμα δεν είναι ένα καινούριο πρόσωπο να θες να το προωθήσει λίγο. Αλλά εγώ την αγαπώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μέρη Σινατσάκη. Το ζευγάρι, παιδιά, έκανε ό,τι καλύτερο. Δηλαδή για να ενισχύσει το ρόλο τη Μέρη. Σχολίασε μα τώρα, πε εκείνο, τη ρώταγαν εκείνο. Βέβαια θα σου πω κάτι. Θα το σχολιάσουμε βέβαια και μετά το βίντεο. Το κοινό που είναι φανατικό στη Μέρη Σινατσάκη δεν είναι κίνητο στο σπίτι του. Ναι. Κοιμάται. Γιατί η Μέρη, να ξέρετε, είχε φανατικό κοινό πιτσιρίκια 15-19 εκεί, τα οποία είναι στο σχολείο, προφανώς στο πανεπιστήμιο. Εγώ λίγο μίχανη την είδα και λίγο έξω από τα νερά της. Ορίστε. Το καλό είναι ότι πέρασε στο πανεπιστήμιο τη λέτε της. Είναι βασικό αυτό. Ναι, μα είναι και η Μέρη κορίτσιφο και σπουδαγμένο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως ότι θα πάμε να δούμε το απόσπασμα από την εκπομπή και μετά θα σας δείξουμε και θα σας αναφέρουμε το ρεπορτάζ εννοείται που κάναμε κι εμείς. Το ΠΕ. Πότε θα επιστρέψει η Μέρη στην εκπομπή, το ακούμε, το έχουμε ακούσει από σένα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα δεν είναι μαζί μας. Δεν επιστρέφει, αρχίζει τη Δευτέρα γιατί τώρα τελείωσαν το MasterChef. Και το έκανε. Να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε πια στην παρέα μας επί του μονίμου. Για να μην κάνω κανένα λάθος. Έτσι, οριακό. Τη Μέρη Σινατσάκη. Επιτέλους, η Μέρη Σινατσάκη πήρε τη θέση της στο πρωινό μου. Με έκδηλη την αμηχανία της. Καλώς ήρθες, Μέρη! Καλώς ήρθες, Μαρουλά! Διάβασα όλα αυτά στα blog, στα έφτασε η ώρα της Σινατσάκη. Όπως λένε στην Κύπρο, ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα μου. Εντάξει, σε είχαμε στην πρώτη εκπομπή. Ναι. Επιτέλους τώρα θα σε έχουμε τώρα καθημερινά μαζί μας. Πώς αισθάνεσαι, έχεις αγωνία. Νομίζω ότι είμαι μοναδική εδώ πέρα που έχει λίγο άγχος τώρα. Ναι, κοίτα, είναι φυσιολογικό γιατί εμείς είμαστε μαζί 1,5 χρόνο. Και ξέρουμε πια και τι εσώρουχο φοράμε, ας πούμε. Έτσι, με το βλέμμα και τη ζέλα θα το μάθουμε στην πορεία. Λίγο αργότερα, η Φέη Σκορδά σχολίασε την αλλαγή στα μαλλιά της. Γεια σου, γλυκό κορίτσι! Γεια σου, Φέη! Τι κάνεις? Καλά, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πώς πάει το γύρισμα? Τα μαλλιά σου είναι ροζ στις άκρες. Ναι, είναι η μανουρίτσα μου. Τι ωραία που είναι η Μέρη. Η μανουρίτσα. Είναι η μανουρίτσα μου. Τέλεια είναι. Η Μέρη Σινατσάκη αποκάλυψε ότι θα ασχολείται με τα διεθνή θέματα. Με την Σάσα Σταμάτη να δείχνει τις προθέσεις της. Θα μάθουμε 2-3 πράγματα, Θα ασχοληθούμε λίγο με τα διεθνή. Θα μάθουμε 2-3, βεβαίως. Ονόματα που δεν ξέρω. Καλό, το όνειρό μας αυτό ήταν εμάς τόσο καιρό, αυτό περίμενα. Γιατί με ζωή του λαϊκού ρεπερτορίου. Οι παρουσιαστές προσπάθησαν να τη δίνουν πάσες και να την κάνουν να νιώσει οικεία. Θέλεις ένα ζευγάρι γόβες, αυτές τις γόβες με τον κόκκινο πάτο, τις γνωστές. Α, δεν λέμε. Ναι, ναι. Λουπουτέ. Έλα, βρε Γιώργο. 40 ευρώ. Μισό λεπτό, όλα στις μύτες. Μέρη, κάθεσε. Ρε, ζήσε πολύ ψηλή. Τι γίνεται, γίνεται φίλες. Καλημέρα. Τι είναι, καλημέρα, Γιώργο. Γιατρέ. Καλημέρα. Λίγο αργότερα, συμμετείχε στην στήλη της μαγειρικής με την Φέη Σκορδά να της ρίχνει αρκετούς πόντους στο ύψος και τη Μέρη να διαπιστώνει. Δεν είχα ιδέα. Λοιπόν. Επίσης πρέπει να φοράω τα κούνια από αύριο, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Γιατί... Θα καταλαβαίνεις. Θα καταλαβαίνεις. Το κορίτσι. Η παρουσία της χαροποίησε ιδιαίτερα και τον Άκη Πετρετζίκη. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Και σκέτο είναι ωραίο. Να είσαι καλά. Θα μαγειρέψεις και εσύ. Έλα, έλα, πες, τώρα με φύγεις, τώρα δεν μπορείς να φύγεις. Το στοίχημα της Μέρης είναι να προσαρμοστεί στο βιτριολικό σχολιασμό του πάνελ της εκπομπής. Κάτι που από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά δύσκολο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Πρώτα απ' όλα, σαν εικόνα στην κουζίνα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον στην οικογένεια ανήκει επίσημα και το νέο μέλος σαν παιδί η Μέρη Σινατσάκη. Γιατί προφανώς φοράει ο παππούτσι. Μα είναι αδερφή του γιου. Ναι, ναι. Το αδερφάκι που ήθελε εδώ. Είναι η Φέη, ο Γιώργος οι γονείς και η Μέρη, ο Δημήτρης και ο Γιαννάκης τα παιδιά τους. Oh, yes, yes, yes. Δεν είναι. Εγώ πάντως θα νιώθω άσχημα αν ήμουν σαν σταμάτη τώρα. Θα ήσουν αν. Άμουν εσά στα μάτια, θα νιώθω άσχημα. Γιατί αυτό. Γιατί εντάξει, τώρα έχει δύο κουκλάρε εκεί πέρα, ξέρει και μία γυναίκα πάντα είναι λίγο. Και τι, και η Σάσα έχει το δικό τη στυλ, Στάθη. Ναι, τα έχουμε ιντρικά. Εντάξει, εγώ λέω κάτι ω άντρα. Τι να πει, φίλε μου, τα χρόνια. Δεν ξέρω 20 χρόνια, αλλά σου λέω σαν γυναίκα θα νιώθω άσχημα.
Θέλω να δω λίγο αυτό που λες, αν μπορούμε να δούμε τα πλάνα από που είναι η Σάσα. Λόγω εμφάνισης το λες, έτσι. Που λέει ο Στάθης και έχει συγχυστεί. Έχω, δεν συγχυστεί καθόλου. Ω, δεν συγχύζομαι, μην ανησυχείς. Συγγνώμη, περίμενε λίγο, περίμενε. Πιστεύεις ότι η Σάσα Σταμάτη ζηλεύει τη Μέρη Σινατσάκη επειδή είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα? Πιστεύεις ότι η Σάσα Σταμάτη ζηλεύει τη Μέρη Σινατσάκη γιατί δικάστε μια γυναίκα στο πάνελ? Συγγνώμη, ή γάμα τίποτε από τα δύο παραπάνω. Το γελιοποιείτε. Δεν έχετε σοβαρότητα. Λοιπόν, λέω, μέχρι τώρα είχε την παρουσιάστρια, Φέσκορδα, που βεβαίως είναι και φίλη της, και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο, έτσι. Λοιπόν, ήταν η δεύτερη γυναίκα την τάξη. Λοιπόν, ο ένας παντρεμένος, ο ναι. Γιώργος, ναι. Ο ιός, εντάξει με την οικογένεια είναι, ωραία, ο Τασούλης, εντάξει είναι φίλος, δεν έχει πρόβλημα. Εκτός. Άρα ήταν λοιπόν ένα αντικείμενο, ας πούμε, πόθου ανδρών. Τώρα σκάει η Σινατσάκη και ανατρέπεται τα δεδομένα, γιατί έχουμε μία ξανθιά, μία μελαχρινή. Τι γίνεται επομένως? Πέφτει ο ρόλος της ακόμα πιο κάτω. Εσύ δεν πρέπει να αντιδράσει. Ποτέ, εσύ δεν μιλάς ποτέ τυχαία. Πάει να πει ότι έχεις πληροφορίες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν το είχα μία πληροφορία. Δεν ανέβασα. Δεν κατάλαβα μέσα. Άλλο θέλω να σου πω, μην λες ότι έχω πληροφορίες. Το είδα και βλέπω την εικόνα και πώς το μάτι φαίνεται. Το γυναικείο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, Στάθη μου. Ότι έχει πρόβλημα. Εσάς είστε μάτια. Όπα, όπα, δείτε. Όπα, όπα, όπα. Όταν είναι ενισχυμένος ο ρόλος της Μέρης και μονίμως σήμερα ο λόγος ήταν σε αυτήν, γιατί ρε παιδιά να μην ενοχληθεί η Σάσα. Παιδιά, από εκεί που είσαι πρώτο βιολί στο πάνελ, και είσαι ατακαδόρισα και δημοσιογράφος. Φράτζι μου, είναι η πρώτη μέρα μου. Ναι, παιδιά μου. Αλλά προσέξτε, έχει όλο το πακέτο η μέρα. Τα ξανάπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι και παρουσιάστρια, είναι και κουκλάρα, είναι και φρέσκο πρόσωπο και ο Μυρωναστρατή. Έχει και δική σου εκπομπή στο Μέγκα. Γιατί να μην ενοχληθεί η Σάσα? Κάτι θέλει να πει ο Γιώργο Φαντέσκα μου και νομίζω θα σου απαντήσει. Όχι, εγώ επειδή είδα και λίγο το πρωί. Εντάξει, όταν έχει ξεκινήσει η εκπομπή και υπάρχει ένα ρυθμό κεκτημένο, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον νεοφερμένο, την νεοφερμένη στην προηγούμενη περίπτωση. Κανονικά θα πρέπει να γίνει σε όλε τι εκπομπέ. Βέβαια, σαν στο σπίτι τη, τη δίνει λίγο αβάντα. Και γιατί είπε πάρα πολλά σήμερα η Μέρη, άκουγα ωραίες ατάκες που μέσα στο χάος χανόντουσαν λιγάκι. Αλλά προσπαθεί και αυτή να βρει λίγο το ρυθμό. Έτσι. Λογικό είναι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή ξέρουμε έτσι πως λειτουργούν λίγο δημοσιογραφικά τα πράγματα, πάντα λειτουργείς ανταγωνιστικά σε σχέση με τη θέση σου. Όταν λοιπόν η έλευση ενός τέτοιου προσώπου τέλος πάντων στο πλατό σε αναστατώνει, αν υποβαθμίζει και το ρόλο σου. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Στάθη. Εγώ ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Την είδα λίγο ενοχλημένη. Κάνει στο πλευρό μου για να σωθείς. Εννοείται. Στάθη μου, ξέρετε να σου ρωτήσω. Που ξέρεις εσύ, γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρεις. Έχω την αίσθηση ότι η Σινατσάκη δεν θα είναι 5 μέρες την εβδομάδα. Έτσι δεν είναι. Η Σινατσάκη είναι ικανή να κάνει στο στούντιο μέχρι το βράδυ, να μην φύγει. Όχι, νομίζω ότι θα είναι 3 φορές. Τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή, αν θυμάσαι που το είχαμε ψάξει. Ακόμα γι' αυτό, αλλά πρέπει να σου πω ότι πριν πάει η Σινατσάκη, έχοντας και τη σχέση με τον Ουγγαρέζο, ενώ σχέση φιλική. Ναι, και επαγγελματική. Οι άλλοι δύο, ο Τάσος ο Θεοδόρου και η Σάσα Σταμάτη, είχαν κάνει κόμμα, όπως είχα πει όταν ξεκινήσαμε, ότι δεν το βλέπουμε με καλό μάτι, με την έννοια θα μας τρώνε το χώρο μας. Ναι, και ξέρεις τι. Σκέψη ότι μέχρι τώρα μίλαγαν 10 φορές λόγω, έτσι. Ναι. Τώρα που έρθει και η Σινατσάκη θα μιλάνε 7 φορές ή 6. Ναι, αλλά να σας πω κάτι άλλο. Τι γίνεται? Οι άλλοι είναι reporters, παιδιά, ή το έχουνε. Η Μέρη Σινατσάκη δεν είναι ρεπόρτερ, άρα σίγουρα θα έχει πάλι το χρόνο της εσάς στα μάτια και το άσως Θεοδόρου. Ναι, αλλά είδες ότι παντού πήγε η Μέρουλα σήμερα. Ιωάννα μου, σε πληροφορώ ότι η Μέρη είναι και ρεπόρτερ όσον αφορά το lifestyle, ας πούμε, και όλο αυτό το μουσικό και αυτό. Και εξάλλου το πρόβλημα ξεχάσε. Κοιτάξτε λίγο αυτό το πλάνο εδώ, παιδιά. Ένας για την Ακαδημία βγάζουν, αυτό το πλάνο εδώ. Προσέξτε τώρα κάτι. Να πάμε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο μπροστά. Τετραπλό, το βλέπεις. Περίμενε. Είναι παρουσιαστές. Περίμενε. Είναι η οικογένεια, είναι. Δεν είναι family affair. Όχι. Τι? Είναι. Του χρόνου, τέτοια μέρα. Οι δύο, άνετα, οι από εδώ. Έβλεπες τους από εδώ δύο βασικούς παρουσιαστές του πανού. Α, μπράβο, αυτό. Άνετα. Θα μπορούσαν να το σηκώσουν. Άνετα. Ναι. Θα μπορούσαν. Ναι, ναι. Εγώ πάντως... Ξέρεις τι? Άλλο, ίσως ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί θα πάρει την εκπαίδευση η Μέρη του πρωινού, γιατί δεν την έχει, αλλά επειδή μαθαίνει, είναι παιδί που μαθαίνει, άνετα, από άποψη βλέπετε γενικά ότι ο κόσμος και τα κανάλια λόγω οικονομικών και λόγω άλλων ήταν καινούργια πρόσωπα στην τηλεόραση. Η ουσία είναι ότι κάποια πρόσωπα. Άνετα τους βλέπεις. Όπως, σαν εικόνα. Και μην ξέρεις ότι η Σάσα τα κάνει στο τέλος λόγω μπαχαλού. Η Σάσα μπορεί να είναι εκεί. Εγώ μιλάω έτσι όπως τους βλέπω σαν εικόνα. Όχι ότι θα φύγει ο Γιώργος. Προχωράμε τη σκέψη σου. Ο Δημήτρης και η Σινατσάκη θα είναι του χρόνου οι κεντρικοί παρουσιαστές έτσι του πρωινού. Η Σάσα θα είναι μαζί του. Ο Τσάκ Νόρι τι λέγει όλα αυτά. Πώς είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί να μην είναι? Κάνει γιατί είναι πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος, έχει καλή ατάκα, έχει πολύ ωραία τέξη. Δεν είναι έτσι, Νικολέτα μου, ακριβώς, δεν γιατί του χρόνου γίνονται νέες συνεργασίες, νέες συμφωνίες. Μάλιστα. That's why.
Λες, ε. Και ξέρεις τη Μαρία μου, γιατί μου είπε η Μαρία, τώρα συντάκτριά μας, ότι είναι που είναι στο Μέγκα, είναι στο Masterchef, είναι και στο πρωινό μου, γιατί όχι να με κάνει και ένα γκέστ στους βασιλιάδες. Μα δεν έχει. Η Μέρη Σινατζάκη, θέλω να σου πω. Ότι έχει τους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Θα σου εξηγήσω. Η Μέρη έχει παίξει στην ταινία του Περάκη. Έχει κάνει γκέστ. Καλά, και έχουν παίξει και πέτρες. Όχι, δεν έχει σημασία. Όμως. Και πέτρες, έτσι, γι' αυτό που είπε η Νικολέτα, ότι είναι και ρεπόρτερ. Για πέτρα, βλέπεις και λες αυτό. Είναι και ρεπόρτερ η Σινατσάκη, αν χρειαστεί. Τη συνέντευξη με τον Μύρο Αναστράτη την είδαμε στο Τελεφέρικ. Πολύ ωραία ήταν. Μια χαρά. Ναι, αλλά ήταν και ο άνθρωπος. Είναι πολύ επικίνδυνη η Μέρη Σινατσάκη. Είναι, είναι, παιδιά. Γι' αυτό λέω. Είναι, ότι είναι, είναι. Είναι 5-1. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και μελαχρινή, μένει μου, φυλάκια πολλά. Λοιπόν, επειδή λέμε όμως βασιλιάδες.